Πρώτη μας συνταγή για σήμερα, μια αντιοξειδωτική σαλάτα. Μια σαλάτα που όντως θα μας βοηθήσει να βγάλουμε όλες τις τοξίνες από πάνω μας και δεν θα μας λείψει καθόλου το φαγητό. Θα χορτάσουμε, θα είναι πεντανόστιμο και συγχρόνως θα κάνουμε καλό στην υγεία μας. Τι άλλο θέλουμε? Τίποτα. Πάμε να δούμε τελικά μας. Για την αντιοξειδωτική σαλάτα θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια λαχανάκια Βρυξελών, 300 γραμμάρια μπρόκολο, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, μία πρέζα μπούκοβο, μισό κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη κρυσταλλική, αλάτι και πιπέρι. Για το dressing, ξύσμα και χυμό από ένα λεμόνι, 10 γραμμάρια ginger, 60 γραμμάρια μουστάρδα ολικής άλεσης, μία κουταλιά της σούπας μέλι, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Για τη σύνθεση, 130 γραμμάρια φινετσάτη σαλάτα μπαρμπαστάθης, μία πιπεριά κόκκινη, μία πιπεριά κίτρινη, μία πιπεριά πράσινη, 20 γραμμάρια ηλιόσπορο, 20 γραμμάρια αμύγδαλο φιλέ, 50 γραμμάρια ρόδι και ένα μανταρίνι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα έχω δύο υλικά εδώ πέρα, το μπρόκολο και τα λαχανάκια Βρυξελών, που ίσως και να μην τα χρησιμοποιείτε, σωστά? Γιατί όταν τα βράζουμε μυρίζουν λίγο περίεργα στο σπίτι, σωστά? Τι θα κάνει ο Άκης σήμερα? Θα σας δείξει έναν τρόπο για να μην μυρίζει το σπίτι μπρόκολο και λαχανάκια Βρυξελών και επίσης να τα κάνουμε 10 φορές πιο νόστιμα. Γίνεται? Γίνεται. Γιατί? Γιατί είμαστε σοβαρή επιχείρηση, φίλε μου. Δεν παίζουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, τα λαχανάκια Βρυξελών είναι υπέροχα, είναι υπερτροφή, με πολλές φυτικές ίνες. Και αυτό που θέλω να κάνετε είναι να πάρετε και να τα κόψετε λεπτές φέτες. Κοίτα εδώ. Επειδή κάθε φορά έχουμε συνηθίσει να τα τρώμε πώς, ολόκληρα. Το έχετε δει. Κόβουμε ίσα-ίσα την ακρούλα εδώ. Αλλά τα λαχανάκια Βρυξελών, να σα πω ότι άμα τα κόψετε έτσι και τα τηγανίσετε σε πολύ λάδι, κάνουν τα πιο υπέροχα chips ever και είναι πάρα πολύ θρεπτικά chips, το καταλαβαίνετε. Οπότε πρέπει να καταλάβουμε ότι τα λαχανικά μας κάνουν καλό και πρέπει να τους δώσουμε την ίδια σημασία που δίνουμε στο κρέας. Τρως λαχανάκια Βρυξελών, φίλε Μίτσο? Εντάξει. Δεν τρως όμως συχνά? Ναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι πως είναι εποχιακό λαχανικό, οπότε δεν το έχουμε όλο τον χρόνο. Αλλά σίγουρα μπορούμε να το βρούμε καταψυγμένο. Καταψυγμένο να το βρίσκουμε όλο τον χρόνο. Και τα καταψυγμένα λαχανικά δεν είναι κακά. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι εναντίον του κατεψυγμένου. Σας το λέω, το δηλώνω πολύ υπεύθυνα. Κάποια πράγματα πολλές φορές είναι καλύτερα κατεψυγμένα από ό,τι φρέσκα. Οπότε πρέπει να χρησιμοποιούμε περισσότερο τα λαχανικά Βρυξελών. Έχουμε συνηθίσει μόνο να τα βάζουμε τα Χριστούγεννα, σε γεμίσεις εκεί πέρα, στο βαρύ χειμώνα. Κακώς, το λαχανάκι Βρυξελών είναι καταπληκτικό. Αν μιλήσετε με τον διατροφολόγο, θα σας πει πόσες φυτικές ίνες έχει και πόσο σπουδαίο τρόφιμο είναι. Οπότε γενικά πρέπει να το βάλουμε περισσότερο στη διατροφή μας. Αναλύσαμε τα πάντα για τα λαχανάκια Βρυξελών. Οπότε έχω ένα ωραίο μπολ εδώ και θα βάλω μέσα τα λαχανάκια. Μαζί με τα λαχανάκια θα πάρω και εδώ πέρα τον κύριο μπρόκολο. Ο κύριος μπρόκολος είναι μακράν το καλύτερο λαχανικό που υπάρχει. Το έχω ξαναπεί, θα το πω και τώρα άλλη μια φορά. Το μπρόκολο είναι εδώ. Το κουνουπίδι είναι εδώ. Όλα τα υπόλοιπα λαχανικά είναι εδώ. Και όλα τα κρέατα είναι εδώ. Το πιάνετε, έτσι. Δηλαδή υπάρχει τεράστια διαφορά. Και το μπρόκολο είναι ο βασιλιάς των λαχανικών από άποψη διατροφική. Λοιπόν, αυτό που θέλω να κάνετε είναι να πάρετε το μπρόκολο και να το κόψετε σε μικρά κομμάτια. Ουσιαστικά πάρετε, κόψτε φέτες εδώ. Εγώ τρελαίνομαι για μπρόκολο, δηλαδή πραγματικά μου αρέσει. Ακόμα και σκέτο βραστό, τρελαίνομαι. Αλλά σήμερα θα το κάνω τόσο ωραίο που όταν θα δοκιμάσετε το μπρόκολο σήμερα θα πείτε ότι πρώτη φορά στη ζωή μου έχω φάει μπρόκολο. Άμα το κάνετε ακριβώς όπως σας δείξω. Λοιπόν, κόβουμε εδώ στη μέση και εδώ και εδώ. Και βέβαια αυτό που μας μένει το πετάμε? Όχι. Τι το κάνουμε? Να το βράσουμε και να το κάνουμε σαλάτα. Εσύ? Το αφήνω στην κρίση σου. Κάντε ό,τι θέλεις. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Επειδή η φλούδα που έχει γύρω-γύρω το κοτσάνι, να το πω έτσι, του μπρόκολου είναι πάρα πολύ σκληρή, πρέπει να την αφαιρέσουμε. Οπότε με ένα πίλερ ή με ένα μαχαίρι βγάζουμε εδώ πέρα τη φλούδα γύρω-γύρω και αυτό που μένει στη μέση είναι τόσο τρυφερό σαν αγκουράκι. Είναι κανονικά μπρόκολο, οπότε δεν το πετάμε ποτέ. Τι κάνουμε? Το κόβουμε και το χρησιμοποιούμε κανονικά στη συνταγή μας. Κόβουμε ωραία μικρά κομματάκια. Μόνο το έξω δεν τρώω γιατί είναι πάρα πολύ σκληρό. Το εσωτερικό είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, τελειώσαμε και με τον μπρόκολο και τώρα πάμε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. 1, 2, 3. Η συνταγή που χρησιμοποιώ πάντα για τον μπρόκολο είναι πάρα πολύ απλή. 1, 2, 3, 4. Και πού είναι η ζαχαρίτσα μου? Νάτι. Εδώ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Ελαιόλαδο. 2-3 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο μέσα.
Θα βάζαμε σε ένα κρέας για να το ψήσουμε 2-3 κουταλιές σούπα σε ελαιόλαδο. Θα βάζαμε. Θα βάζαμε. Ρίχνω και αλάτι. Θα βάζαμε αλάτι σε ένα κρέας. Θα βάζαμε. Θα βάζαμε πιπέρι σε ένα κρέας. Θα βάζαμε κάποιο αντίστοιχο μυρωδικό σε ένα κρέας. Τιμάρι, μπούκοβο, κάτι. Κάτι θα βάζαμε. Το μόνο που θα βάλω εγώ διαφορετικό από ένα υλικό που δεν θα βάζαμε κανονικά στο κρέας είναι πιο. Α, όχι, τα θέλω αυτά, γιατί θα κάνουμε στη συνέχεια τη σαλάτα μου. Εδώ και εδώ, εδώ και εδώ. Είναι ελάχιστη ζάχαρη. Και όταν λέω ελάχιστη, μιλάμε για μισή κουταλιά το γλυκό εδώ. Εδώ. Η ζάχαρη θα μου κάνει τα λαχανικά μέσα στο φούρνο πάρα πολύ τραγανά. Θα τα κάνει να μοιάζουν με chips, σαν να τρως τηγανιτές πατάτες. Οπότε η ζάχαρη θα καραμελώσει, θα γίνει τέλεια και ουσιαστικά αυτό που θα πάρουμε μετά μέσα από το φούρνο θα είναι φανταστικό. Ανακατεύω τον μπρόκολο και τα λαχανάκια με τον μπουκοβό, τη ζάχαρη, αλάτι, πιπέρι και ελαιόλαδο. Και ο κύριος Άκης έχει κάνει κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Αυτό που έχω κάνει είναι να έχω το φούρνο μου στους 230 βαθμούς τέρμα. Το βλέπετε? Ε? Τέλεια. Μέσα στο φούρνο έχω βάλει δύο ταψιά. Δύο ταψιά γιατί έχω αρκετή ποσότητα από μπρόκολο και από λαχανάκια Βρυξελών. Γιατί? Γιατί θέλω να κάψουν πάρα πολύ ταψιά. Αυτό που θα κάνω είναι το εξής. Ανοίγω το φούρνο, παίρνω τα ταψιά. Okay. Οπότε, χωρίζω τα μισά εδώ και τα μισά εδώ. Ακούτε που ψήνονται ήδη τα λαχανικά? Έτσι όπως είναι, πάλι, ανοίγω το φούρνο στους 230 και βάζω ένα. Δύο. Κλείνω το φούρνο και τα αφήνω να ψηθούν για 15-20 λεπτάκια μέχρι που να γίνουν τραγανά. Ο τρόπος αυτός είναι φανταστικός. Καυτό το ταψί μέσα θα βοηθήσει το να κάνει τραγανά τα λαχανικά να ψηθούν στην εντέλεια, να καραμελώσουν γύρω-γύρω. Οπότε ουσιαστικά θα πάρουμε ένα σνακ μέσα από το φούρνο, ανεπανάληπτο, θρεπτικότατο και πεντανόστιμο. Χειροκρότημα. Yes. Και τώρα, στο ίδιο μπολ, εδώ πέρα που είχαμε ετοιμάσει τα λαχανάκια Βρυξελών και τον μπρόκολο, θα ετοιμάσουμε το dressing για τη σαλάτα μας. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι ένα dressing λεμονιού. Οπότε, έχω ένα λεμόνι, θα βγάλω το ξύσμα, δεν χρειάζεται να λερώσουμε άλλα σκεύη, καταλαβαίνετε. Πάει το ξύσμα μέσα, πάει και ο χυμός. Τέλεια. Και επίσης θα βάλω λίγο ξύσμα από τζίντζερ. Το τζίντζερ είναι τρομερά αντιοξειδωτικό. Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, είναι υπερτροφή. Μας αρέσει να το βάζουμε γενικά στις συνταγές, όχι μόνο γιατί είναι πεντανόστιμο, γιατί είναι πάρα πολύ καλό για την υγεία μας. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε, επίσης το τζίντζερ είναι πάρα πολύ καλό για τη χώνευση. Σε περίπτωση που φάτε έτσι κάτι που ήταν δύσκολο για το στομάχι σας, ένα καλό ρόφημα με τζίντζερ ή ένα καλό τσάι θα βοηθήσει στο να χωνέψετε καλύτερα. Λοιπόν, βάλαμε και το τζίντζερ. Και σήμερα διάλεξα, αντί για να βάλω μια συμβατική μουστάρδα, να βάλω whole grain mustard, μουστάρδα ολικής. Είναι αυτή με το συνάπι, το συναπόσπορο. Θα ρίξουμε περίπου μία κουταλιά της σούπας. Μου αρέσει πάρα πολύ, εντάξει, θα βάλω παραπάνω. Εμένα είναι η αγαπημένη μουστάρδα μακράν. Να σου πω ότι φτιάχνω και μόνος μου μουστάρδα. Ουσιαστικά παίρνω το συνάπι, έχει μια διαδικασία με ξύδι, ορίμανση και όντως η μουστάρδα βγαίνει καταπληκτική, αλλά είναι πάρα πολύ χρονοβόρα. Θα προσθέσω μέσα λίγο μέλι για να ισορροπήσω και βέβαια κλασική περίπτωση βλάβης όπως λέμε. Τι πρέπει να κάνουμε? Να προσθέσουμε σιγά σιγά το λαδάκι. Έχω το ελαιόλαδο εδώ. Ανακατεύω. Και σιγά σιγά θα προσθέσω το λαδάκι μου. Δεν θέλουμε πολύ λάδι. Θα κάνουμε μία αντιοξειδωτική σαλάτα, οπότε δεν χρειάζεται να φορτώσουμε με θερμίδες τη σαλάτα μας. Αλλά θέλουμε λαδάκι να υπάρχει στο dressing. Τέλεια. Φτάνει. Τι δεν έχω βάλει καθόλου, αλλά το πίπερο και ήρθε η ώρα να προσθέσω. Πιπέρι. Αλάτι. Μπούκοβο δεν θα βάλουμε, γιατί η μουστάρδα ολικής είναι λίγο πικάντικη από μόνη της. Πραγματικά, όπου και να βάλεις μουστάρδα ολική σε dressing, κάνεις ένα καινούργιο dressing, είναι κάτι φανταστικό. Οπότε. Συνεχίζω το ανακάτεμα εδώ και το dressing μου είναι έτοιμο. Αυτό που θέλω να σας δείξω είναι ότι όντως μέσα στο φούρνο γίνεται κάτι σπουδαίο. Κοιτάξτε εδώ. Είναι αυτό που σας έλεγα ότι γίνονται chips. Θα βλέπετε. Γρήγορα κλείνω το φούρνο, μάλλον αλλάζω τα ταψιά, βάζω το πάνω κάτω, το κάτω πάνω, εδώ και εδώ, και εδώ, και εδώ. Και όλα πάνε καλά. Ουχου! Λοιπόν, τώρα αφήνω τον μπολ στην άκρη. Και πάμε να αρχίσουμε με τις πιπεριές μας. Θέλουμε και πιπεριά. Εδώ,
ξεκινάω με την κίτρινη, κόκκινη και πράσινη. Και τώρα θα μου πείτε, μα από τη στιγμή που έβαλες στο φούρνο όλα αυτά τα λαχανικά, γιατί δεν έβαλες και τις πιπεριές να τις ψήσεις λίγο? Όντως είναι μια καλή επιλογή να βάλουμε και τις πιπεριές, άλλο είναι να τα ψήσουμε ουσιαστικά και να τις ψήσουμε με τον ίδιο τρόπο. Αλλά τι γίνεται, θέλω πραγματικά να πάρω τη φρεσκάδα από τις πιπεριές. Και επειδή δεν θα ψήσω τις πιπεριές στο φούρνο, θα τις αφήσω μες, ουσιαστικά τι θα αφήσω, τη μαρινάδα να ψήσει τις πιπεριές μου. Οπότε πολύ απλά, έτσι όπως κόβω τις πιπεριές ωραία ζουγιέν, τις πετάω κατευθείαν μέσα στο dressing. Εδώ. Τι κάνει το dressing, αυτομάτως αρχίζει να ψήνει τις πιπεριές. Έχουμε το λεμονάκι μέσα που όντως θα βοηθήσει να μαλακώσουν, θα μείνουν τραγανές, αλλά ουσιαστικά θα γίνουν σαν να είναι τουρσί. Pickled, όπως τις λέμε. Λοιπόν, κόβουμε μικρές λωριδίτσες εδώ. Ως τώρα έχω βάλει το μπρόκολο και τα λαχανάκια βεξελών που έχουν πολλές βιταμίνες και επίσης έχουν αρκετή πρωτεΐνη. Αλλά δεν έχουν αρκετή πρωτεΐνη για να πούμε ότι όντως το γεύμα μας είναι πλήρες. Την πρωτεΐνη θα την προσθέσουμε στη συνέχεια. Δεν θέλουμε να βάλουμε ζωική πρωτεΐνη, θέλουμε να είναι αντιοξειδωτική η σαλάτα μας, οπότε θέλουμε να πάρουμε φυτική πρωτεΐνη. Από πού θα την πάρουμε τη φυτική πρωτεΐνη, φίλε μου? Θα βάλουμε λίγους ξηρούς καρπούς. Οι ξηροί καρποί έχουν πάρα πολύ πρωτεΐνη, έχουν πολύ καλά λιπαρά. Τα λιπαρά που έχουμε βάλει ως τώρα είναι μόνο από ελαιόλαδο, πάρα πολύ ποιοτικά, πάρα πολύ ωραία. Και κάνω ένα μικρό ανακάτεμα τις πιπεριές μαζί με τον dressing. Κοιτάξτε εδώ. Παναγία μου, κοιτάξτε εδώ. Το dressing έχει αγκαλιάσει τέλεια τις πιπεριές. Παναγία μου. Τώρα, τι λέτε, το μπρόκολο μου είναι έτοιμο? Η ώρα ήρθε, αγόρι μου, έλα να δεις εδώ. Κοίτα εδώ. Τραγανό μπρόκολο στο φούρνο, τραγανά λαχανάκια βρυξελών. Κοιτάξτε εδώ. Ψήστε τα μέχρι να γίνουν ωραία, να πάρουν ωραίο χρώμα. Ακριβώς όπως θα ψήνατε κανονικά κάτι στο φούρνο για να γίνει σεξι και τραγανό. Και κοιτάξτε εδώ. Λοιπόν, ρίχνουμε και αυτά μέσα. Κοιτάξτε εδώ. Μόλις με 2 κουταλιές σούπας λάδι, κάναμε κάτι τόσο υπέροχο. Άντε, γεια. Λοιπόν, πάει και αυτό πίσω. Και τι κάνουμε ξανά? Γιατί θέλουμε να μαριναρούμε και τον μπρόκολο και τα λαχανάκια βρυξελών. Λοιπόν, έτσι όπως είναι τα λαχανικά μας, είναι βόμβα καλών στοιχείων. Πρέπει να ετοιμάσουμε όμως ένα πλήρες γεύμα, μία σαλάτα. Οπότε θα κάνω, θα πάρω ένα ωραίο μπολ και θα χρησιμοποιήσω τη νέα φρεσκοκομμένη φινετσάτη σαλάτα Μπαρμπαστάθης, η οποία είναι πλούσια σε πρωτεΐνη και βιταμίνες. Επίσης είναι αντιοξειδωτική, οπότε θέλουμε μία ολόκληρη συσκευασία. Εδώ θα πάρω και θα βάλω σε ένα μπολ. Καλά, αυτό που θα κάνουμε σήμερα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει σαλάτα. Είναι συγκλονιστική. Έτσι όπως είναι, θα πάρω και θα ρίξω μπρόκολο, λαχανάκια βρυξελών, πιπεριές, dressing πάνω από τη σαλάτα. Είναι φανταστικό. Φανταστικό. Βλέπετε, το πάω σε real time. Δηλαδή, πραγματικά, άμα καίει πολύ ο φούρνος σας, μπορείτε να το κάνετε κατευθείαν. Και τώρα ήρθε η ώρα να προσθέσω λίγα καλούδια από πάνω. Πολύ λίγα. 1, 2, 3, 4. Θα προσθέσω λίγους ηλιόσπορους, έξτρα πρωτεΐνη. Εδώ. Λίγο αμύγδαλο. Το αμύγδαλο θεωρείται κορυφαίος ξηρός καρπός. Λίγο ρόδι. Και λίγο μανταρίνι. Σας αρέσει το μανταρίνι? Μας τρελαίνει το μανταρίνι. Καλά, δεν θα σας κάνω κουμάντο πόσο ξηρό καρπό και πόσο μανταρίνι να βάλετε. Δεν υπάρχει ακριβώς συνταγή γι' αυτό. Στο τέλος θα προσθέσουμε λίγο φρέσκο ελληνικό παρθένο ελαιόλαδο. Και αυτή η σαλάτα όντως, εκτός από αντιοξειδωτική, είναι και ένα ολοκληρωμένο γεύμα. Για την αντιοξειδωτική σαλάτα, βάζουμε 2 ταψιά για να κάψουν καλά στο φούρνο. Κόβουμε τα λαχανάκια σε λεπτές φέτες και το μπρόκολο σε μικρά μπουκετάκια. Ξεφλουδίζουμε το κοτσάνι του και το κόβουμε σε μικρά κυβάκια. Βάζουμε όλα τα λαχανικά σε μπολ και προσθέτουμε ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, μπούκοβο, τη ζάχαρη και ανακατεύουμε. Βγάζουμε τα ταψιά από το φούρνο και μοιράζουμε τα λαχανικά. Ψήνουμε για 15 με 20 λεπτά. Για το dressing, σε μπολ βάζουμε το ξύσμα και το χυμό από το λεμόνι, το ginger τριμμένο, τη μουστάρδα, το μέλι και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο ανακατεύοντας συνέχεια με ένα σύρμα χυρός, αλάτι και πιπέρι. Για τη σύνθεση, κόβουμε τις πιπεριές σε λεπτές λωρίδες και τις βάζουμε στο dressing. Προσθέτουμε το μπρόκολο, τα λαχανάκια και ανακατεύουμε. Βάζουμε την ανάμεικτη σαλάτα στο μπολ σερβιρίσματος και ρίχνουμε από πάνω τα λαχανικά με το dressing. Ολοκληρώνουμε βάζοντας τον ηλιόσπορο
το αμύγδαλο φιλέ, το ρόδι, το μανταρίνι, ελαιόλαδο και σερβίρουμε. Αυτή η σαλάτα, εκτός από αντιοξειδωτική, είναι και ένα ολοκληρωμένο γεύμα. Θα πάρω λίγο απ' όλα, λίγο μπρόκολο, λίγο σαλατούλα, λίγο πιπεριά, λίγο ρόδι, λίγο ντρέσινγκ, λίγο λαχανάκι Βρυξελών, λίγους σούρους καρπούς. Μην πάει. Εμεξή, έρχονται τόσες διαφορετικές γεύσεις. Εγώ μια τέτοια σαλάτα πραγματικά θα την εκτιμούσα, γιατί πολλές φορές πας στα μαγαζιά και θες να φας κάτι υγιεινό σε εισαγωγικά και η σαλάτα που έρχεται έχει περισσότερες θερμίδες από ένα μπέργκερ. Γιατί έχει πάρα πολύ dressing, πάρα πολλά λάδια, πάρα πολλά bacon, πάρα πολλά κοτόπουλα, πάρα πολλά το ένα, πάρα πολλά το άλλο. Ουσιαστικά δεν τρως σαλάτα. Εδώ πέρα όντως θα φας αυτή τη σαλάτα, θα νιώθεις ότι γέμισε η κοιλιά σου, ότι πραγματικά χόρτασες, θα ξέρεις ότι έχεις κάνει καλό στον εαυτό σου και θα ξέρεις ότι το γεύμα σου είναι 100% ολοκληρωμένο. Φανταστική συνταγή και πραγματικά πρέπει να την κάνετε ακριβώς όπως την έκανα και εγώ. Καλά, εγώ τρώω όλο τον πόλο, δεν έχω θέμα.